Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Κιδώνης και μέσα από τα βίντεό μου θα σας παρουσιάσω μία σειρά μαθημάτων πάνω στο Arduino. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μας μάθημα και σήμερα θα δείξουμε τι θα χρειαστούμε, τα βασικά υλικά δηλαδή, και τα επόμενα μαθήματα και τα πρώτα μας project. Το πρώτο πράγμα που θα χρειαστούμε είναι η πλακέτα Arduino. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πλακέτα θέλετε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω για αρχή τουλάχιστον την Arduino Uno. Ακόμα θα χρειαστούμε ένα breadboard. Αυτό εδώ το άσπρο δηλαδή, πάνω στο οποίο θα κάνουμε όλα μας τα κυκλώματα και θα αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο πώς λειτουργεί και τι ακριβώς κάνει. Ένα καλώδιο USB. Με αυτό θα συνδέουμε την πλακέτα Arduino μας στον υπολογιστή και θα την προγραμματίζουμε. Μερικά καλωδιάκια jumper wires για να κάνουμε τα κυκλώματά μας. Κάποια λεντάκια. Μερικά push buttons, δηλαδή κουμπάκια, ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και διακόπτες, ό,τι μας είναι εύκαιρο. Και τέλος μερικούς αντιστάτες. Πάμε τώρα στον υπολογιστή μας να εγκαταστήσουμε το λογισμικό που θα χρειαστούμε για να προγραμματίζουμε την πλακέτα μας. Στο browser μας γράφουμε arduino.cc. Πάμε στο download. Και εδώ έχουμε μία λίστα με τις εγκαταστάσεις ανάλογα με το λειτουργικό που χρησιμοποιούμε. Εγώ έχω Windows, οπότε κατεβάζουμε το πρόγραμμα και στη συνέχεια το κάνουμε εγκατάσταση. Μόλις εγκαταστήσουμε λοιπόν το πρόγραμμα στον υπολογιστή, συνδέουμε και την πλακέτα μας στον υπολογιστή μας μέσω USB και στη συνέχεια ανοίγουμε την εφαρμογή Arduino. Πάμε στο Tools. Και εδώ που λέει Board, διαλέγουμε το μοντέλο που χρησιμοποιούμε. Εγώ χρησιμοποιώ το Arduino Uno. Και στη συνέχεια πάμε στο Port και διαλέγουμε το Port στο οποίο είναι συνδεδεμένη η πλακέτα μας. Τώρα, αν δεν γνωρίζουμε σε ποιο Port είναι συνδεδεμένη, μπορούμε να πάμε στον πίνακα ελέγχου, Device Manager, και εδώ πέρα στην επιλογή Ports θα γράφει Arduino και την πλακέτα που χρησιμοποιούμε και σε παρένθεση το port στο οποίο είναι συνδεδεμένη.